Η επέλαση του βόρειου ρεύματος προκαλεί σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά των Χανίων. Σε υψόμετρο 800 μέτρων, μετά τη θέση κεφάλι της επαρχιακής οδού Λάκων Ομαλού, το χιόνι που πέφτει από τα ξημερώματα έχει καλύψει τα πάντα. Η ώρα είναι 9 το πρωί και αρκετά χιλιόμετρα πριν από το οροπέδιο του Ομαλού χιονίζει ακατάπαυστα. Η κίνηση των οχημάτων είναι αδύνατη. Είναι ο πρώτος γερός χιονιάς του φετινού χειμώνα? Ναι, σε ένταση είναι. Σε ένταση είναι ο πρώτος. Επίποδος βρίσκονται από νωρίς το πρωί εκχιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας και ιδίω των εργολάβων για να κρατηθεί ανοιχτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάτσουμε όσο χρειαστεί. Το δρόμο θα τον έχουμε ανοιχτό, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Έχει ξεκινήσει ο χιονιάς, ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Η εντολή που έχει δοθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων είναι η επαρχιακή οδός Λάκων Ομαλού να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, 2 χιλιόμετρα πριν από το οροπέδιο, το ύψος του χιονιού φτάνει ήδη τα 30 εκατοστά. Λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, ο δρόμος έκλεινε αναδιαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χιονίζει συνεχόμενα, θα έρχονται και άλλα μηχανήματα από πίσω. Προς το παρόν αυτό είμαστε. Ο δρόμος έχει ανοιχτεί μια λωρίδα όπως βλέπετε. Και προχωράτε, έρχονται και άλλα μηχανήματα από πίσω. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη την οδήγηση στην περιοχή του Ομαλού, κυρίως τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, πάντως, μετέβησαν εγκαίρως στο φυλάκιο της υπηρεσίας στο Ξυλόσκαλο, συνεχίζοντας και σήμερα τις περιπολίες. Ανεβαίνει το οροπέδιο? Όπως βλέπετε, τώρα είναι το γκρέιντερ μπροστά, το ακολουθάμε, πιστεύω θα φτάσουμε. Εσείς πηγαίνετε στο φυλάκιο της Διεύθυνσης Δασών στο Ξυλόσκαλο? Ναι, στο φυλάκιο πηγαίνουμε και γενικά περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Τι βλέπετε, θα μείνετε εδώ τη νύχτα? Πιθανόν. Χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν και στα ορεινά των Σφακίων, με τα μηχανήματα του Δήμου να παρεμβαίνουν στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος του χωριού Ασκήφου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.